Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση! Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και σε αυτό το podcast της στήλης Business and Marketing Tips της Athens Voice θα σας προτείνω 7 σημεία προσοχής για νέες επιχείρησεις. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά 7 διαφορετικά σημεία προσοχής. Επιτέλους λοιπόν ξεκινάς την επιχείρησή σου. Είτε βρήκες χρηματοδότηση από έναν angel investor, είτε από τον μπαμπά και τη μαμά, η αδρεναλίνη ρέει άφθονη και τα όνειρα είναι μεγάλα. Την πρώτη μέρα κάνεις ένα ζντό και με τους άλλους δύο συνέτερους παίρνεις μια βαθιά ανάσα και ξεκινάς. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν υπάρχει κανένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Εγώ όμως μετράω τουλάχιστον 7, όπως σας είπα. Ακούστε λοιπόν στο σημερινό podcast 7 σημεία προσοχής για νέες επιχειρήσεις και κρατήστε σημειώσεις. Πρώτον, νοοτροπία αφεντικού. Εάν ξεκινάτε την επιχείρησή σας δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο τι γράφει το προφίλ σας στο LinkedIn από ό,τι στην ενότητα της ομάδας σας, ξεκινάτε άσχημα. Βάλτε το εμείς πάνω από το εγώ και αυτό σημαίνει και πάνω από το προσωπικό γραφείο και τα προσωπικά μπόνους. Προωθήστε κουλτούρα ενότητας και συνεργασίας, δίνοντας πρώτος εσείς το παράδειγμα και απορρίπτοντας τις ιεραρχίες που καταπνίγουν την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας σαν ομάδα και πάρτε μαθήματα από τις αποτυχίες επίσης σαν ομάδα. Ενθαρρύνετε το κοινό αίσθημα ιδιοκτησίας όλοι για όλα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τον πρώτο μήνα χρειαστεί ακόμη και να πιάσετε τη σφουγγαρίστρα. Δεν είναι κακό. Δεύτερον, το marketing δεν είναι για αργότερα. Αν ξεκινάτε με τη λογική «ας σταθούμε στα πόδια μας και βλέπουμε αργότερα για το marketing», δεν θα πάτε μακριά. Χωρίς ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο θα είστε απλά αόρατοι. Εξασφαλίστε από την αρχή πόρους για δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου online με πρόβλεψη και στο business plan. Επιπλέον, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με το κοινό σας, αλλά και με τους πιθανούς συνεργάτες και προμηθευτές σας μέσα από όσα περισσότερα κανάλια μπορείτε. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, sites κριτικών όπως το Trustpilot κτλ. Πρέπει να είναι στη φαρέτρα σας. Τρίτον, μην το υπεραναλύετε. Η σύνεση και η προσεκτική ανάλυση του επιχειρηματικού τοπίου είναι σωστή, αλλά μέχρι ενός σημείου. Εάν περιμένετε μέχρι να κάνουν κλικ τα πάντα, θα περιμένετε για πάντα. Ο σχεδιασμός έχει πάντα θέση σε μια επιχείρηση, αλλά η πραγματική πρόοδος έρχεται μόνο μέσα από τη δράση. Αγκαλιάστε τα πειράματα και προσπαθήστε να είστε ευέλικτοι. Καταλαβαίνω ότι ψυχολογικά σε κανέναν δεν αρέσει μια αποτυχία στον πρώτο μήνα ή ακόμα και στην πρώτη εβδομάδα της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιχειρήν χωρίς αποτυγχάνει. Τα λάθη, ακόμη και τα πιο πρώιμα, θα γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοί σας εάν βγάζετε τα σωστά συμπεράσματα από αυτά. Τέταρτον, Κέρβερος με τα οικονομικά. Η διακόσμηση των γραφείων που περιλαμβάνει πουφ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι για χαλάρωση μπορεί να περιμένει για αργότερα. Αυτό που χρειάζεται η νέα επιχείρηση αυτή τη στιγμή είναι έλεγχος και παρακολούθηση όλων των ζωτικής σημασίας μετρήσεων. Διατηρήστε από την πρώτη μέρα λεπτομερές αρχείο για τα κέρδη και τις ζημιές, το γνωστό P&L. Η αυστηρή βέβαια τήρηση των αρχείων θα σας επιτρέψει επίσης να παίρνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις στα πρώτα σας βήματα. Με άλλα λόγια, για να μην βρεθείτε προδυσάριστον εκπλήξεων από νωρίς, είναι καλό να ξέρετε μέχρι πού φτάνει η τσέπη σας. Πέμπτον, πουλήστε πριν ξεκινήσετε. Ίσως να έχετε μια ριζοσπαστική ιδέα που πρόκειται να αλλάξει δεδομένα στον τομέα που δραστηριοποιείστε, ή ίσως πάλι να φέρνετε μια νέα ματιά σε έναν κορεσμένο τομέα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε έστω μια πώληση πριν ξεκινήσετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών η έναρξη μιας επιχείρησης είναι δύσκολη, χρονοβόρα και ακριβή, είναι πολύ σημαντικό να είστε σίγουροι ότι η επιχειρηματική σας ιδέα μπορεί να προσφέρει ταμιακή ροή. Πουλήστε πριν κάνετε έναρξη επαγγέλματος. Έκτον, μην ξεκινήσετε λάθος εποχή. Κάποιες φορές η λαχτάρα και ο ενθουσιασμός για το μεγάλο άλμα σας κάνουν να παραβλέπετε κάποια δεδομένα. Εάν η επιχείρηση σας φέρνει ένα νέο επαναστατικό μαγιό στην αγορά, δεν έχει νόημα να ξεκινήσετε το καλοκαίρι. Ο κόσμος έχει ήδη προμηθευτεί τα μαγιό του και εσείς θα έχετε τα έξοδα ολόκληρη τη σεζόν που ακολουθεί.
Παρομοίως, μην ξεκινήσετε την επιχείρηση σε περίοδους μεγάλων αργιών, όταν όλοι οι πιθανοί συνεργάτες και προμηθευτές βρίσκονται σε φάση αποφόρτισης και τα email απαντούν σωριδών out of office. Σε γενικές γραμμές, οι δύο καλύτερες περίοδοι λανσαρίσματος είναι νωρίς την άνοιξη ή νωρίς το φθινόπωρο. Και έβδομον, θέστε σαφείς στόχους από την αρχή. Η λογική «θα προχωράμε μαζί και όπου μας βγάλει» μπορεί να είναι καλή για τραγούδι, αλλά όχι για την επιχείρησή σας. Πρέπει να έχετε από την αρχή ξεκάθαρους στόχους και KPIs, τα γνωστά Key Performance Indicators, τους βασικούς δείκτες απόδοσης δηλαδή, και μόνο έτσι οι προσπάθειες όλων θα ευθυγραμμιστούν και η πρόοδος θα μπορέσει να μετρηθεί. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι σαφείς στόχοι? Μπορεί να είναι οι στόχοι όλης της εταιρείας ή επιμέρους τμήματων. Για παράδειγμα, ο στόχος της εταιρείας μπορεί να είναι έσοδο 1 εκατομμύριο ευρώ για τον πρώτο χρόνο, ενώ ο στόχος της ομάδας marketing να είναι η μείωση του κόστους απόκτησης πελάτη σε χ ευρώ ανά επαφή. Κλείνοντας, δώστε την απαραίτητη προσοχή σε αυτά τα σημεία και κάντε την επιχείρησή σας να απογειωθεί από νωρίς. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast είστε επανειδήν. Μόλις ακούσατε τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνει ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41 για την έξυπνη ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ραντεβού με νέες προτάσεις την άλλη εβδομάδα. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το podcast αυτό δεν περιέχει συγκεκριμένες συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Σκοπός του podcast είναι η γνωριμία των ακροατών με τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας μιας μικρής επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση γι' αυτό και ενδείκνεται η συμβουλή ειδικών. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.